Πάμε να δούμε για πρώτη φορά Εύβοια Δάμ, που παρά το γεγονός ότι την έχουμε συνηθίσει έτσι αρκετά φιδωλή σε πολλά, ειδικά σε θέματα που έχουμε να κάνουμε με την προσωπική της ζωή, μιλάει ωστόσο για πρώτη φορά για τον Λάμπη Λιβγεράτο. Ναι, μιλάει γιατί ο Λάμπης Λιβγεράτος, ξέραμε ότι ήταν μαζί με τον Λάμπη Λιβγεράτο, ήταν από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της showbiz. Στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας που είχε ο Λάμπης Λιβγεράτος, πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν ήταν δίπλα του, αν ήταν στο πλευρό του Εύβοια Δάμ. Γνωρίζοντας βέβαια ότι το τελευταίο καιρό έχουν χωρίσει. Η ίδια λοιπόν έχει δώσει μια συνέντευξη στο περιοδικό ΕΣ και έχει απαντήσει γι' αυτό. Για να την ακούσουμε λοιπόν. Με το Λάμπη έχουμε πολύ καλές σχέσεις, άλλωστε είναι και ο πατέρας των παιδιών μου. Το ότι χωρίσαμε δεν σημαίνει ότι θα είμαστε τσακωμένοι. Όσο για αυτό που πέρασε, εννοείται πως του στάθηκα και εγώ και τα κορίτσια και ήμουν δίπλα του. Απλά έχω μάθει στη ζωή μου ότι κάνω να το κάνω διακριτικά. Νομίζω ότι δεν σου αφήνει περιθώριο να πεις και πολλά πράγματα. Η απάντησή της είναι πολύ σαφής και πολύ, πολύ ξεκάθαρη σε αυτό που λέει, ότι ήταν δίπλα δηλαδή, του. Εσείς πιστεύετε ότι μια γυναίκα η οποία έχει μοιραστεί τόσα χρόνια τη ζωή της με έναν άντρα, έχουν δύο υπέροχα παιδιά, δεν θα στεκόταν ποτέ στο πλευρό ενός ανθρώπου που έχει σημάνει πολλά πράγματα στη ζωή της? Δηλαδή το ότι δεν το έκανε με τις κάμερες από πάνω, με δηλώσεις στα site, με βαρύγδουπες αντιδράσεις, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί και δεν το έκανε. Γενική τοποθέτηση ή ειδική? Τι στη γενική, στην ειδική δεν γνωρίζω τι έχουν κάνει. Στη γενική τοποθέτηση όμως έχουμε δει ζευγάρια και όχι μόνο ζευγάρια διακεκριμένων ατόμων τέλος πάντων της κοινωνίας μας, αλλά και ανθρώπους που είναι έξω από τα φώτα μιας διασημότητας κοσμικότητας να σκοτώνονται. Ναι. Να γίνεται ο χαμός, να τρέχουν στις αστυνομίες. Να δέρνονται. Συμφωνώ. Να απειλούν ο ένας τον άλλο με τα παιδιά. Συμφωνώ. Στην περίπτωση ενός διαζυγίου, ναι, το οποίο βγαίνει και έχουν να μοιραστούν χωράφια. Στην περίπτωση όμως ενός θέματος, το οποίο είναι πολύ πιο λεπτό και πιο σοβαρό από έναν απλό χωρισμό, νομίζω ότι εκεί πέρα δεν χωράνε τέτοιες μικρότητες. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσει ένα ζευγάρι το κατά πόσο τελικά υπήρξε τόσο αγαπημένο και τόσο ερωτευμένο όσο νόμιζε ότι ήταν, όταν σε μια τέτοια περίπτωση ο ένας από τους δύο κάνει πίσω και δεν στέκεται στον άλλον. Στην περίπτωση λοιπόν του Λάμπη και της Εύης, αυτό που όλοι κοινώς ομολογούμε είναι ότι ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια. Όπως Ελεονόρα, να σου πω κάτι, γιατί δεν είναι κακό να το λέμε αυτό. Αυτό που χωρίς να το γράφουν και χωρίς να τολμάει κανείς να το πει δημόσια, αυτό που ακούγονταν σαν ψήθυρη είναι ότι δεν τον έχει στηρίξει η Εύβοια Δάμ τον τελευταίο καιρό. Έτσι, πολύ, αλλά τελικά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκείνη την περίοδο που ο Λάμπης ήταν πραγματικά περνούσε πολύ δύσκολα, να μην ήθελε και ο ίδιος. Δηλαδή να ήθελε να είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι δίπλα του. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή την ιστορία δεν έχει να κάνει με το αν υπήρξε αγαπημένο ζευγάρι, αλλά το ότι είναι γονείς δύο κοριτσιών. Και μάλιστα κοριτσιών στην εφηβεία. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η εικόνα που πρέπει να βγάλουν προς τα έξω, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν τρέφουν τα καλύτερα των αισθημάτων ο ένας για τον άλλον, είναι μια εικόνα ανθρώπων που ομονοούν, που κάπως προσπαθούν να τα βρουν. Μπράβο στους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω να λέω, όχι για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ καλό είναι να λέμε ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, ξέρεις, με το δάχτυλο αυτό, αλλά μας δείχνουν ότι η ανθρώπινη φύση είναι αλλιώς. Καλά, έχουμε δει, ας πούμε, σαφώς, τη Χίρα Γκούτσι, κάνανε παιδιά με τον Γκούτσι, είχαν αγαπηθεί κάποτε, έβαλε και τους σκότωσε. Μάλιστα. Είναι φυλακή.